Κύριε Κακιούση, περιμένατε μια τέτοια νίκη απέναντι στην ΑΕΚ με ένα τόσο μεγάλο σκορ? Σε σειρά αγώνων, τι κερδίζεις με ένα, τι κερδίζεις με δύο, τι 30, τι 40, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Περιμένα να αντιδράσουμε μετά το κάκι στο πρώτο μήχρονο που είχαμε στο πρώτο τελικό. Η ουσία είναι ότι καταφέραμε και κρατήσαμε την έδρα μας στο δεύτερο παιχνίδι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έρθουμε άλλη μια φορά εδώ πέρα σίγουρα να παίξουμε. Ναι, παίξαμε πολύ καλύτερα από ό,τι παίξαμε στο προηγούμενο παιχνίδι και αυτό έχει σημασία. Παίξαμε, όπως είπα, και στο ημίχρονο πιο επιθετικά, πιο aggressive και στην άμυνα μας και στην επίθεσή μας. Σουτάραμε την μπάλα με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Μπήκαν τα σουτ και νομίζω ότι μετά, όταν κάνουμε τα βασικά μας, είναι πολύ δύσκολο να χάσουμε από οποιοδήποτε. Δεν είδαμε καμία ομάδα φέτος, είτε τον Κεραυνό είτε την ΑΕΚ, να κάνει νίκη εκτός έδρας. Σε λίγες μέρες θα αντιμετωπίσετε την ΑΕΚ στην έδρα της. Είχατε πει ότι στον πρώτο αγώνα δεν κάνατε καλό παιχνίδι. Είστε έτοιμοι για το break? Είναι πολύ νωρίς ακόμα, παίζουμε σε 4 μέρες. Άμα θέλουμε πάρα με το ποτάλι, πρέπει να τους κερδίσουμε εκτός έδρας, έτσι κι αλλιώς. Οπότε προετοιμαζόμαστε για όλα τα παιχνίδια. Μόνο θέλουμε να είμαστε καλά, έχουμε να το μπήσουμε ξαναλέω και πάλι το λέω συνέχεια και δεν το λέω για να το πω. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με πάρα πολύ καλούς παίκτες, τρομερό προπονητή. Οπότε πρέπει να δουλεύουμε κάθε φορά στο 100% και κάθε φορά να το ξεπερνάμε αυτό το όριο για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Σήμερα το κάναμε και γι' αυτό κερδίσαμε το παιχνίδι. Αν θέλουμε να έχουμε τύχη, πρέπει να το κάνουμε και στο επόμενο.